Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε ένα νέο φιάσκο τίνει να εξελιχθεί η υπόθεση των αντικειμενικών αξιών, καθώς οι προσπάθειες της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για εξίσωσή τους με τις εμπορικές πραγματικές αξίες πέφτουν στο κενό. Το Υπουργείο σχεδιάζει να προχωρήσει απλά σε μια αναπροσαρμογή στις τιμές ζώνης, μια κίνηση μη μέτρο σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Την αδυναμία ουσιαστικής εκπλήρωσης μιας μνημονιακής υποχρέωσης παραδέχθηκε η Υπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, δηλώνοντας πως η σχετική επιτροπή διαπίστωσε πως η κατάσταση στην αγορά κινήτων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών. Το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν μπορεί να επιληθεί εν μία νυχτή. Η μείωση τους πρέπει να είναι ταχύ αλλά σταδιακή, γιατί διαφορετικά δεν θα δώσουμε μία αξιόπιστη λύση. Διαμήνυση από το Λονδίνο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης. Οι ελληνικές τράπεζες επισημαίνουν τους επόμενους 9 μήνες θα αντιμετωπίσουν αρκετές ακόμη προκλήσεις που αφορούν τη συμμόρφωσή τους σε νέους εποπτικούς κανόνες, τους στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων για το 2018 αλλά και τα επικείμενα για την άνοιξη stress test που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα κεφάλαιά τους. Από την Γερμανία μέχρι τη Βραζιλία, με σχεδόν 5 εκατομμύρια νέους συνδρομητές, η Netflix έχει βάλει σκοπό να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό δίκτυο, καταφέρνοντας την ίδια ώρα να κλείσει το τρίτο καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της, στέλνοντας τις μετοχές της σε νέα υψηλά. Η δυσκολία βέβαια για τη Netflix είναι να ισορροπήσει την επιθυμία της για περισσότερους συνδρομητές με την ανάγκη να καλύψει τον τεράστιο προϋπολογισμό για το πρόγραμμά της. 6 δισεκατομμύρια θα ξοδέψει για περιεχόμενο το 2017, ενώ όπως έχει ανακοινώσει την επόμενη χρονιά, θα αυξήσει το ποσό στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 752,91 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,60% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.